Δεν είναι πρώτη φορά που συζητούμε αυτές τις αναφορές στο... στην Επιτροπή Πέτη. Τέθηκε από τον εκπρόσωπο του ΕΛΚ στη συζήτηση ότι πρόκειται περί εθνικό ζήτημα και το ζήτημα διευθετείται στο εθνικό πλαίσιο. Βεβαίως, το ίδιο το γεγονός ότι κηρύχθηκε άγωνος ο διαγωνισμός και δεν υπάρχει αγοραστής, που αυτό ήταν το βασικό σχέδιο της κυβέρνησης, δείχνει ότι το ζήτημα δεν προχωράει σε εθνικό πλαίσιο. Δεν λύνεται δηλαδή σε συνέχεια. Νομίζω πρέπει πάρα πολύ να δούμε τα λεγόμενα μέτρα στήριξη των εργαζομένων τη ΛΑΡΚΟΣ, τα οποία πολυδιαφημίζει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Να σα δώσουμε μόνο ένα παράδειγμα. Αναφέρθηκε σε 7 ετή, 7 προγράμματα για του εργαζομένου από 55 ετών και πάνω, όταν το όριο συνταξιοδότηση στην Ελλάδα έχει φτάσει τα 67 έτη. Σε κάποιε κατηγορίε. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίος είναι 55 ετών όταν θα τελειώσει το 7 ετέ του πρόγραμμα, θα είναι 62. Και βεβαίω με το καθεστώ που υπάρχει για τα βαρέα, ανθυγιεινά, όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι. Είναι, αφήστε όλα τα υπόλοιπα τα οποία γίνονται με τα διαιτή τα δι, προγράμματα, κατάρτιση, επανακατάρτιση. Πράγμα το οποίο το έχουμε δει σε δεκάδε από τα βιομηχανικά κέντρα τη Ελλάδα, όπω στη Δυτική Μακεδονία, στη Μεγαλόπολη και αλλού, όπου κλείνουν στρατηγική σημασία βιομηχανία και οι άνθρωποι παίρνουν. Τα πράγματά του και τι οικογένειέ του και γίνονται εσωτερικοί μετανάστε για να βρουν δουλειά. Έγινε μεγάλη αναφορά και για το θέμα των χρεών τη επιχείρηση και από την Κομισιόν. Βεβαίω, η Κομισιόν θυμήθηκε τώρα να εξαντλήσει το σύνολο τη αυστηρότητά τη στι ενισχύσει δίθεν τη κρατική για τη ΛΑΡΚΟ. Τη στιγμή που, με το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα, από τα 768 δισεκατομμύρια δόθηκαν πάνω από 600 δισεκατομμύρια για την ενίσχυση μεγάλων μονοπωλιακών ομήλων της πράσινης ανάπτυξης και, των ψηφιακών, και της ψηφιακή μετάβασης. Δηλαδή, εκεί αυτή η χρηματοδότηση που δίνεται από όλου και από κρατικού πόρου και από ευρωνεσιακούς πόρου και από ιδιωτική μόχλευση και κινητοποίηση, δεν μα πειράζει και ξαφνικά θα, όλη την ποινή θα την εξαντλήσουμε σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Που βεβαίω χρειάζεται και να πούμε ότι δεν είναι των εργαζομένων αυτά τα χρέη. Δημιουργήθηκαν ήταν μια κρατική επιχείρηση. Βαραίνουν την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και όλε τι προηγούμενε κυβερνήσει. Αυτέ είχαν την ευθύνη να διαχειριστούν την κατάσταση. Και εμεί θα πούμε και το εξή για να ολοκληρώσουμε. Μόνο σε ένα έτο λειτουργία, με βάση τι τιμέ του νικελίου και με βάση το ήδη παροχημένο, να το πω παλιό, εξοπλισμό και τρόπο λειτουργία, θα μπορούσε η Λάρκο να αποδίδει άνω των 2 δισεκατομμυρίων, όπω έχουν οι ίδιοι εργαζόμενοι υπολογίσει, στα κρατικά ταμεία αυτά αρκούν και για να υπερκαλύψουν τα χρέη, να υπερκαλύψουν όλα αυτά που ζητούνται πίσω και πολύ περισσότερο για να μπει σε λειτουργία το σχέδιο που το ίδιο το Σωματείο και οι εργαζόμενοι έχουν, έχουν εκπονήσει, το οποίο δείχνει πώς μπορεί να προσαρμοστεί η ΛΑΡΚΟ στις σημερινές συνθήκες με νέες τεχνολογίες. Άρα για όλα αυτά θέλω και εγώ να υποστηρίξω τις αναφορές και θέλω να ενισχύσω περισσότερο και τις απόψεις των συναδέλφων που ακούστηκαν πριν με το να παραπεμφθεί στην καθήλυνα αρμόδια για τις κρίσιμες πρώτε ύλες Επιτροπή Ήτρε και στην Επιτροπή έπληγα να παρακολουθήσει στενότερα τις εξελίξεις με τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, γιατί είναι 700 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους που ζουν σε σπίτια τα οποία είναι ιδιοκτησία της επιχείρησης. Αν, κλείσουν, αν κλείσει η επιχείρηση, αυτοί οι άνθρωποι θα πεταχθούν στο δρόμο.